κατάφερε να περάσει από τη Συρία στην Τουρκία μέσα από τα βουνά, κατάφερε στη συνέχεια να περάσει τα παγωμένα νερά του Αιγαίου προς την Ελλάδα διεκδικώντας το όνειρό της για μια καλύτερη ζωή, άφησε όμως την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Ο λόγος για μια 40χρονη γυναίκα από τη Συρία που υπέστη ανακοπή τη Δευτέρα το απόγευμα στο κέντρο φιλοξενίας στον Κατσικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά εξέπνευσε το πρωί της Πέμπτης, βυθίζοντας το πένθος στα συγγενικά της πρόσωπα στον καταβλισμό, αλλά και τους υπόλοιπους πρόσφυγες που διαμένουν στον Κατσικά. Πρόκειται για το πρώτο θύμα στα κέντρα προσφύγων στην Ήπειρο και ένα από τα ελάχιστα σε ολόκληρη την Ελλάδα που αφήνουν την τελευταία τους πνοή εξαιτίας παθολογικών αιτίων. Μέσα από το θάνατο της γυναίκας όμως αναδεικνύονται για πολλωστή φορά και τα προβλήματα με την υγειονομική κάλυψη στον καταβλισμό. Την αναγκαιότητα ενός καλύτερου συντονισμού επισήμανε στις δηλώσεις του αμέσως μετά το περιστατικό το απόγευμα της Δευτέρας ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ιωαννίνων του Ερυθρού Σταυρού Νίκος Γερασιμίδης, αλλά και εθελοντές Σαμαρίτες που βρίσκονται σε 24ωρη βάση στον καταβλισμό. Το ευτύχημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έστω για τις πρώτες ώρες, ήταν πως βρισκόταν κοντά ασθενοφόρο και διασώστες του ΕΚΑΒ, που ανταποκρίθηκαν με τη γυναίκα να διασωληνώνεται άμεσα και να διακομίζεται στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως χωρίς τελικά να τα καταφέρει. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον καταβλισμό είναι πάρα πολλά και θα ενταθούν τους επόμενους μήνες όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γι' αυτό απαιτείται άμεσο συντονισμό στην υγειονομική κάλυψη αυτών των ανθρώπων. Όπως είπαν οι πρώτες πληροφορίες, ήταν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν καρδιακή ανακοπή. Ξεκινήσαμε άμεσα τα πρωτόκολλα όπως προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς. Ήμασταν τυχεροί που βρισκόταν στον καταβλισμό ασθενοφόρο το οποίο είχε κληθεί για άλλο περιστατικό και ήρθε άμεσα στο σημείο μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκινήσαμε άμεσα τη διαδικασία. Έγινε πριν λίγο η διακομιδή στο νοσοκομείο. Είναι άδικο να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αν υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός ανάμεσα σε όλους τους φορείς, έτσι ώστε η ιατρική κάλυψη του καταβλισμού να είναι μόνιμη και σταθερή, πιστεύω ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο έγκαιρα τέτοιου είδους περιστατικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας, ο καιρός που αλλάζει συνεχώς, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε σύντομα και το ζήτημα των εμβολιασμών των παιδιών που είναι εδώ πέρα, γιατί θα αυξηθούν και τα κουνούπια, τα οποία όπως ξέρουμε υπάρχει περίπτωση να μεταφέρουν ασθένειες.